Φίλες και φίλοι, για σας είμαστε ξανά μαζί σας με τον κώδικα μυστηριών και σήμερα με το φίλο και συνεργάτη τον Δημήτρη Μακρυδόπουλο θα δούμε δύο θέματα τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το ένα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε ότι είναι και επίκαιρο, να το πω έτσι, να το βάλω μέσα σε εισαγωγικά. Αφορά τα όσα είδαν, όπως έγινε γνωστό, μάλιστα παίχτηκε το θέμα και στην τηλεόραση αλλά και σε site ενημερωτικά έχει βγει. Τα όσα είδαν λοιπόν κάτοικοι σε ένα χωριό στην περιοχή της Κρήτης. Μιλούν πολύ για εμφάνιση UFO, για άτια. Ένα θέμα το οποίο έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος, έχει προκαλέσει ερωτηματικά σε πολλούς. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μου έχουν μεταφέρει προσωπικά από την περιοχή αυτή ότι έχουν να μας πούν πολλά εδώ στην ομάδα του Κώδικα Μυστηρίων για το θέμα. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, θα πούμε αρκετά σήμερα με τον Δημήτρη τον Μακρυδόπουλο, ο οποίος έχει κάνει τη δική του έρευνα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Ορφέας. Τώρα, πολλά μπορούν να υποθούν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δώσουν επιστημονική εξήγηση και λένε ότι εξηγείται απλά το θέμα, ότι πέρασε κάτι που έχει σχέση με διαστημικό σταθμό από ψηλά και αυτό είδαν. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι υπάρχει μυστήριο στην περιοχή. Θα το δούμε λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Και στο υπόλοιπο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με τον Δημήτρη Μακρυδόπουλο πάλι θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά θα το αναδείξουμε στον κώδικα μυστήριων, κυρίες και κύριοι, και μάλλον μέσω εκπομπών πρώτη φορά επίσης θα βγει προς τα έξω. Αφορά τις αποκαλούμενες κοινάδες ημέρες. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί η ομάδα Ορφέας και ο Δημήτρης Μακρυδόπουλος και το όλο θέμα αυτό ίσως να συσχετίζεται, με το σεισμό στην ΚΟ. Πραγματικά, το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μας πει περισσότερο ο Δημήτρης Μακρυδόπουλος τι ακριβώς εννοούμε. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Δημήτρη, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη, και στους τηλεθεατές. Εκτός λοιπόν από τις εκπομπές τις τηλεοπτικές των προηγούμενων ημερών, είμαστε ξανά μαζί, δίνουμε συνέχεια. Με τον Δημήτρη Μακρυδόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι ένας νέος ταλαντούχος ερευνητής και γνωρίζει πάρα πολλά εκεί με τους υπόλοιπους στην ομάδα Ορφέας και τον ευχαριστώ που είναι ξανά μαζί μας. Δημήτρη, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για το θέμα αυτό με τις κοινάδες ημέρες και μάλιστα να πω ότι στο blog του Κώδικα Μυστηρίων έχουμε ως ομάδα εντάξει και εμείς δύο άρθρα δικά σας, ένα για τις κοινάδες και ένα για το θέμα του χωριού στην Κρήτη. Με τίτλο το πρώτο θέμα έχετε δώσει «Καταστροφικές κοινάδες ημέρες και ο σεισμός στην ΚΟ». Τι ακριβώς εννοούμε, Δημήτρη? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, Βασίλη, ότι ο σεισμός που συνέβη στην ΚΟ έγινε 21 Ιουλίου. Mm-hmm. Με το που μπήκε 21 Ιουλίου. Δηλαδή, 21 Ιουλίου θεωρούταν από τους αρχαίους Έλληνες ως η έναρξη των κοινικών καυμάτων. Θεωρούσαν δηλαδή ότι από εκείνη την περίοδο από τις 21 Ιουλίου δηλαδή ξεκινάει η επίσημη ανατολή του αστέρα του Σιρίου. Κατόπιν, ενώ δηλαδή ερχόταν σε σύνοδο με τον ήλιο. Ουσιαστικά για τη Γη σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι την 21 Ιουλίου υπάρχει μια ταυτόχρονη ανατολή του αστέρα του Σιρίου μαζί με τον ήλιο στη Γη. Αυτό σημαίνει δηλαδή, ότι έχουμε μια διπλή ανατολή. Mm-hmm. Ακόμα κι αν ο Σύριος είναι ένα μακρινό άστρο, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανατύλει και στη Γη. Ναι. Τώρα, οι επίσημες μέρες έναρξης πλέον εν 2017 για τα κοινικά καύματα, όπως θα ονομάζουμε το Βόρειο Εμισφαίριο, ξεκινάει από τις 3 Ιουλίου και διαρκεί mm-hmm. περίπου αυτή η περίοδος περίπου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Δηλαδή, τώρα μιλάνε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ότι σε αυτήν την περίοδο μπορεί να συμβούν πάρα πολλές κακοτυχίες, αρρώστιες, σεισμοί, πολλές καταστροφές και το είχαν συνδέσει από την αρχαιότητα αυτή την περίοδο με τέτοια πράγματα και μάλιστα ήταν πολύ βαθιά ριζωμένοι μέσα στην ιδιοσυγκρασία των κατοίκων ότι θα συμβεί κάτι κακό μαζί με την ανατολή του ηλίου. Τώρα το πώς το είχαν συνδυάσει αυτό βέβαια έρχεται μέσα από τα κείμενα που μας έρχονται και μέσα από τις προφορικές αναφορές, έτσι. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όλος ο Ιούλιος 2017
με το φαινόμενο Μέδουσα που βιώσαμε δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή μαζί με το σεισμό στην ΚΟ είχαμε και το φαινόμενο Μέδουσα που ξεκίνησε επίσημα εκεί πέρα μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω Βασία αν πρόσεξες, αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες δήλωσαν ότι αυτό το φαινόμενο της Μέδουσας που συνέβη δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό και μάλιστα δεν έχει ξανασυμβεί. Έτσι, Δημήτρη, νομίζω ότι γενικότερα τα καλοκαίρια πλέον δεν είναι φυσιολογικά και δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να συμβαίνει αυτό και με το χειμώνα. Γενικότερα έχουμε ένα θέμα με τις εποχές πλέον. Όχι απλά έχουμε θέμα. Δηλώσαν ότι πρέπει πλέον να συνηθίζουμε τις ακραίες αλλαγές. Τώρα, θεωρώ ότι όπως υπάρχει ο μικρό κόσμος, ας πούμε, το κλίμα στη Γη, όπως επηρεάζεται από τον ήλιο, υπάρχουν και μακρινοί ήλιοι, έτσι, οι οποίοι ανά κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια πλησιάζουν περισσότερο τη Γη και έτσι την επηρεάζουν με κάποια σωματιδιακή ακτινοβολία. Και να πούμε για τους φίλους που δεν ξέρουν εδώ πέρα ποιος είναι ο Σύριος, δηλαδή το φωτεινότερο αστέρι του καλοκαιριού όπως φαίνεται από τη Γη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ, Βασίλη, αυτό. Ναι. Το έχω ακουστά, εντάξει, πες μας περισσότερα. Ο Σύριος, ας πούμε, είναι το λαμπρότερο αστέρι στον νυχτερινό ουρανό, όπως το λέγανε οι παλιοί. Και αυτό το έχουν και αποδείχθηκε και από τους επιστήμονες αυτό αργότερα, όπως το είχαν αποτυπώσει οι Ντόγκονς, που ξέραν από τότε ότι είναι διπλό άστρο. Βρίσκεται στον αστερισμό το μεγάλο κοινό. Έτσι, από εκεί βγαίνει και το κοινικά καύματα. Οι κοινάδες ημέρες, δηλαδή. Τώρα, το κοινικά καύματα θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί είναι καύματα, ότι αυτή την περίοδο σου λέει ότι μας λέγανε και παλαιότεροι μανάδες μας, προσέξτε μετά τις 20 Ιουλίου να βάζετε τηλιακό, να προσέξετε τον ήλιο, γιατί καίει πάρα πολύ. Ναι. Ισχύει. Μα πλέον δεν μπορείς να κάτσεις τον ήλιο. Δηλαδή σου δημιουργεί εγκάβματα άμεσα. Έχει γίνει το πράγμα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι παλιότερα. Ακριβώς αυτό. Μα το θέμα αυτό είναι ότι δεν είναι μόνο ο ήλιος που μας επηρεάζει. Δηλαδή εδώ πέρα οι επιστήμονες έχουν βρει ότι ο Σύριος πλησιάζει σταδιακά το ηλιακό σύστημα και έτσι η λαμπρότητά του θα αυξάνει για τα επόμενα 60.000 χρόνια συνέχεια. Μετά πάλι η απόσταση θα αρχίσει να μεγαλώνει, αλλά ο Σύριος θα συνεχίσει πάντα να είναι το λαμπρότερο αστέρι του γήινου ουρανού για τα επόμενα 210.000 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι πλησιάζει ο Σύριος το ηλιακό σύστημα ουσιαστικά. Το πλησιάζει. Οπότε εδώ έχουμε και ένα άλλο ουσιαστικά καιρικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να είναι φαινόμενο το οποίο συμβαίνει πολύ μακριά, έτσι, αλλά δεν πάβει να πειράσει τον καιρό στη Γη. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε περισσότερα για το Σύριο. Ο Σύριος ο Β, που είναι διπλό άστρο, όπως ανακαλύψαν πρόσφατα μόλις οι επιστήμονες, έχει μεγαλύτερη μάζα. Ουσιαστικά κατανάλωσε όλα τα καύσιμα και έγινε ερυθρός γίγαντας. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για ερυθρό γίγαντα, έτσι, ξέρουμε ότι αργότερα θα εξελιχθεί σε λευκό νάνο. Λοιπόν, ο λευκός νάνος είναι από τα πιο ισχυρά σώματα. Ναι. Στο γαλαξία γενικότερα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ασκεί τεράστια βαρυτική έλξη προς τη Γη, τεράστια σωματιδιακή έλξη, έτσι. Γιατί είναι ένα άστρο το οποίο έχει τεράστια πυκνότητα. Ισχύει. Τώρα, ναι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όπως και πάντως, οι Έλληνες... Δημήτρη, πριν συνεχίσει, συγγνώμη, δεν είναι πάντως παράδοξο το ότι αν κάποιος μελετήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία θα βρει πάρα πολλές αναφορές στο Σύριο, μια ιδιαίτερη σχέση στο επίπεδο της αναζήτησης για τους αρχαίους Έλληνες με το Σύριο, μέχρι και μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Σοκράτης και άλλοι χρησιμοποιούν τη φράση «Μα τον Κίνα», γιατί είναι ο αστερισμός του κοινός. Έχουμε τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνος στην Αρκαδία που περιστρέφεται με βάση τις αλλαγές του Σύριου και όχι μόνο. Γενικότερα υπήρχε αυτή το
το άστρο της Βεργίνας που κατά κάποιους είναι το σύμβολο της ακτινοβολίας και του αστερισμού του Σιρίου. Περίεργα πράγματα δεν αυτά? Ακριβώς θα πάμε και εκεί, θα τα πούμε και αυτά. Απλά ήθελα να εξηγήσω τώρα για το τι σημασία μπορεί να έχουν αυτές οι μέρες στη γη. Ναι. Διότι το φρεάτιο, το θάλαμο του βασιλιά, έτσι, που ήταν θαμμένος μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας, βλέπει το αστέρι της ζώνης στο Ρίωνα και του θαλάμου της βασίλισσας στο Σύριο. Εδώ βλέπουμε πόσο σημασία αυτό που είπες και εσύ είχαν οι αστερισμοί για τον άνθρωπο τότε. Ναι. Έτσι. Ο μηχανικός Ρόμπερτ Μπουβάλ, που μετά από μελέτες που αφορούσαν τη χωροταξική διάταξη των πυραμίδων, διαπίστωσε πως η θέση τους είναι η ίδια με εκείνη των άστρων, έτσι, τη ζώνη στο Ρίωνα, και μάλιστα κατά αναλογία με τη σχετική φωτεινότητά τους. Τώρα, πρέπει να θυμίσουμε το εξής, ότι εφόσον ήταν με βάση τα άστρα οι πυραμίδες, έτσι, οι σημερινοί επιστήμονες βρήκαν ότι η θέση των άστρων, πότε ήταν έτσι η θέση των άστρων, ακριβώς με βάση τον Ορίωνα και το Σύριο που βλέπαν έτσι, και είδαν ότι οι πυραμίδες πριν φτιάχτηκαν περίπου το 7000 π.Χ. Έχουν μεγάλη σημασία, είχε μεγάλη σημασία για τους τότε ανθρώπους η δύναμη των άστρων, καθώς παίρνουν ενέργεια από αυτήν, τοποθετώντας έναν κρύσταλλο στην κορυφή της πυραμίδας, και μπορούσαν μέσα από την ενέργεια των άστρων να τλούν αυτή τη σωματιδιακή ενέργεια και να χρησιμοποιούν, ας πούμε, φωτισμό, να χρησιμοποιούν την ενέργεια αυτή για διάφορες συσκευές που είχαν πριν τον κατακλυσμό, όπως τεχνολογείται. Αυτά που λες είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί που έχουν μιλάς ουσιαστικά για μηχανικά μηχανήματα στην Άβυδο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικά. Μιλάς για ένα πολιτισμό πανάρχιο που χρησιμοποιούσε μια διαφορετική τεχνολογία, αντλώντας ενέργεια από τους αστερισμούς, και ίσως να μην χρησιμοποιούσε το ρεύμα όπως το χρησιμοποιούμε σήμερα. Μα αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο για τη δύναμη που ασκούν τα άλλα άστρα στη γη. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχουμε πάλι να πούμε για τις 21 Ιουλίου κάποιες συμπτώσεις, έτσι. Εφόσον εξηγήσαμε πώς υπάρχει σύνοδος του Σιρίου μαζί με τον ήλιο 21 Ιουλίου και μπορεί να συμβούν τρομακτικά πράγματα, έτσι. Εδώ έχουμε και το σεισμό που συνέβη 21 Ιουλίου του 365 μετά Χριστόν στην Κρήτη, έτσι, ο οποίος έλαβε χώρα κατά την ανατολή του ηλίου ακριβώς 21 Ιουλίου, έτσι, και το επίκεντρο ήταν στις ακτές δυτικής Κρήτης. Ο σεισμός υπολογίζεται ότι είχε μέγεθος μεγαλύτερο από 8 ρίχτερ, έτσι, έως 8,7, γεγονός τον κατατάσσει ως τον ισχυρότερο σεισμό που είχε καταγραφεί στη Μεσόγειο. Ήταν τυχαίο που έγινε και αυτός 21 Ιουλίου με την Ανατολή? Και πώς ακόμα δεν ξέρουμε, έτσι, που δεν έχουν καταγραφεί, λόγω των κακουχιών που συνέβησαν με τους Τούρκους, με τους Βενετούς, που δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν πολλές καταγραφές τότε. Αφού ο κόσμος δεν είχε, ήταν υπόδουλος, δεν τον ένοιαζε να καταγράψει κιόλας. 21 Ιουλίου τώρα έχουμε και τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πώς έχει συνδυαστεί, πώς ο Σύριος συνδυαζόταν, ότι είναι το άστρο της Μακεδονικής δυναστείας. Έχουμε λοιπόν 21 Ιουλίου και τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και άμα πάρεις το λεξάριθμο το γέννηση Μεγάλου Αλεξάνδρου βγαίνει 1796 με βάση πυθαγόρια αριθμητική, και αν πάρεις τις λέξεις Μέγα Σεισμός Κο βγαίνει 1794. Αυτά για αυτούς που ασχολούνται με τους αριθμούς, έτσι. Ναι. Τώρα, να πούμε τι λέγανε με βάση τις πηγές οι αρχαίοι Έλληνες για αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή. Και το Σύριο, ορίστε. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν, δηλαδή, ότι έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Έχουμε τον Έλληνα ποιητή Άρατο, έτσι, που
που έζησε περίπου το 315 π.Χ. και που περιγράφει το φαινόμενο των κοινάδων ημερών σε ένα από τα αστρονομικά του ποίηματα. Υπάρχει ένα αστέρι που είναι πιο θερμό από όλες τις πυρκαγιές, που έχει μια διαπεραστική φλόγα και το οποίο οι άνθρωποι το καλούν Σύριο, λέει. Όταν ανατέλει μαζί με τον ήλιο, τα δέντρα δεν μπορούν να τον εξαπατήσουν με την αδύναμη φρεσκάδα των φίλων τους, γιατί εύκολα με το έντονο βλέμμα του διαπέραν τα κλαδιά τους και σε μερικά από αυτά δίνει δύναμη. Αλλά σε άλλα τους καταστρέφει εντελώς το φλοιό. Και εδώ πάλι βλέπουμε την επίδραση της σωματιδιακής εκτινοβολίας του Σιρίου, πλησιάζοντας για 60.000 χρόνια τη Γη, έτσι, συνεχώς πλησιάζει, μέχρι μετά να απομακρυνθεί. Τώρα πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Επίσης, οι πηγές που έχουμε, έτσι, για τα κοινικά καύματα, έρχονται κυρίως και από κατοίκους των Κυκλάδων, που έχει μεγάλη σημασία για τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα για το νησί της Κέας. Η Κέα, έτσι, που θεωρείται από τα νησιά που ανέπτυξε πρώτη πολιτισμό μαζί με Σύρο, Νάξο, έτσι. Βλέπουμε μια διάζουσα λατρεία που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την περίοδο των κοινικών καυμάτων. Στα έργα των συγγραφέων όπως ο Απολλώνος ο Ρόδιος, ο Διόδρος Σικελιώτης και ο Νόνος, έτσι, αναφέρονται και οι τρεις τώρα αυτοί στην ταυτόχρονη ανατολή του Σιρίου μαζί με τον ήλιο. Και πώς και αυτοί οι τρεις δηλαδή αναφέρουν τα φαινόμενα που συμβαίνουν. Εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι σε αυτά τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είχαμε πει και στη Σύρο, που δεν είναι τυχαίο, γιατί σου είχα πει ότι βγαίνει από τη λέξη Σύρη, το χαλίκι, δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει. Το είχαμε πει νομίζω στην εκπομπή που κάναμε. Μπράβο, που είναι πελαγικής προλεύσεως. Ναι. Η λέξη Σύρος πιθανότατα να πράξει τη λέξη Σύριος, από το, αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που καίει. Οπότε Σύρος ίσως να πρέπει και από το Σύριο. Είναι αρκετά περίεργο και αυτό. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε περισσότερο για το τι λέγανε στο παρελθόν. Ναι, να πούμε για τους αρχαίους, όπως είπες, τι αναφέρουν για τις κοινάδες. Ωραία, να πούμε και το Σύριο. Για τον ποιητή Αλκαίο, που βρήκα ένα αρκετά παλαιό, που είναι τον 7ο αιώνα π.Χ. που έγραψε. Και λέει συγκεκριμένα για το Σύριο: «Δροσίστε τα πνευμόνια σας με κρασί, γιατί το αστέρι του κοινός, ο Σύριος, έρχεται τριγύρω». Τώρα, ήξερε 7ο αιώνα π.Χ. για το Σύριο, έτσι. Η εποχή είναι δύσκολη, λέει, και όλα διψούν κάτω από τη ζέστη και το τσίκι τραγουδάει γλυκά κάτω από τα φύλλα. Οι γυναίκες τότε είναι αρκετά μυαρές και οι άνδρες αδύναμοι. Όσο ο Σύριος τσουρουφλίζει τα κεφάλια τους και τα γόνατά τους, ο Σύριος στο πέρασμά του κατέστρεφε χωρίς σύχτο καλλιέργηστα και δέντρα. Λοιπόν, εδώ πάλι είναι ο εμποτισμός των αρχαίων ποιημάτων και τι λέγανε οι αρχαίοι μυθιστηριογράφοι και οι προφορικές παραδόσεις. Για εκείνη την περίοδο, έτσι. Έχουμε τώρα. Νομίζω είναι και άλλοι, έτσι, εκτός από τον Αλκαίο. Είναι και άλλοι. Έχουμε τον Απολλώνιο το Ρόδιο, όπως είπαμε στα αργοναυτικά, που αναφέρει ότι ο Αριστεός λέει ότι συγκέντρωσε ανθρώπους από την παράσια φυλή που ήταν απόγονοι του Λυκάωνα. Και αυτοί άφησαν τη θεία για να κατασταθούν στην Κέα. Yeah. Και αυτοί εισήγαγαν εκεί πέρα τη λατρεία του Σιρίου. Και η Κέα σήμερα έχει να αναδείξει πολύ μεγάλο αρχαιολογικό πλούτο με ναούς και διάφορα γάλματα που βρέθηκαν εκεί, έτσι. Τώρα, να πούμε το εξής, ότι ο Σύριος, πέρα από τους Έλληνες, έτσι, είχε μεγάλη σημασία και για τη φυλή των Τζόπα, που ήταν στην περιοχή του Θιβέτ, έτσι, και τους Ντόγκονς, που ξέρανε πολλές χιλιάδες χρόνια πριν ότι ο Σύριος ήταν διπλό άστρο. Αυτό, όπως είπαμε, πώς το γνωρίζανε, λένε
οι ίδιοι αυτές οι φυλές ότι κατάγονται από εκεί, όχι απλά λατρεύουν το άστρο του Σιρίου. Αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή λένε ότι εμείς προερχόμαστε από εκεί. Οι πρόγονοί μας ήρθαν εδώ. Δεν είναι, η γη δεν είναι κατοικία μας, αλλά είναι ο Σύριος. Ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι, εντάξει, το καλύψαμε το θέμα. Για το Σύριο. Να πούμε τώρα για το σεισμό στην Κόλλη, λίγο για να το κλείσουμε κιόλας. Ναι, τώρα αυτό είναι να κάνουμε το συνετισμό. Δεν υπάρχει κάποιος συσχετισμός. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σε αρκετούς, ας πούμε, ιστοριογράφους και ποιητές ότι ο Σύριος, και για τον, να πούμε για τον Όμηρο, που λέει η πρώτη καταγραφή. Το θερινό αστέρι, το οποίο αστράφτει περισσότερο από όλα τα αστέρια, λάμπει πιο λαμπρό αφού λωστεί στο κύμα. Μιλάει για το καλοκαίρι. Πώς είναι επίσημη έναρξη των εκκοινάδων ημέρων, δηλαδή του καλοκαιριού. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή τον εμποτισμό αυτόν, ότι θα γινόταν κάτι κακό, όπως και συνέβη στην Κο, άλλωστε, έτσι, που ήταν ένας σεισμός αρκετά περίεργος, όπως αναφέρθηκε. Διότι ο σεισμός αυτός συνέβη ακριβώς με την ανατολή του Σιρίου. Είχαμε ένα τεράστιο σεισμό, έτσι, ο οποίος δεν συνέβη οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου, αλλά έτυχε να συμβεί εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Τώρα, το πώς μπορεί να επηρεάσει ένα ρήγμα η σωματιδιακή ακτινοβολία ενός μακρινού άστρου, μην ξεχνάμε τη μεγάλη δύναμη, έτσι, που ασκεί και η σελήνη στη γη, που ελέγχει και τα παλιρροϊκά κύματα, ελέγχει την άμποτη και την παλίρροια. Δηλαδή, αν η σελήνη αρχίσει να απομακρύνεται ή έρχεται πιο κοντά, τα ύδατα επηρεάζει τα ύδατα, τα φέρνει πιο κοντά ή ας πούμε μπορούν να καλύψουν περισσότερο τη γη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με βάση τα ουράνια σώματα, πώς επηρεάζουν τη γη και τα μακρινά και τα κοντινά. Όπως ξέρουμε, έτσι, τα ρήγματα είναι ουσιαστικά δύο τεκτονικές πλάκες, μία πάνω στην άλλη. Και εκεί μέσα υπάρχουν διάφορα πετρώματα, υπάρχει λάβα, τα οποία πετρώματα και η λάβα μπορούν να επηρεαστούν από τη σωματιδιακή ακτινοβολία. Και αφού επηρεαστούν, θα θέλουν να βγουν προς τα έξω από τη γη. Γιατί, ας το πούμε, σαν να βράζουν τα υλικά μέσα, φορτίζονται, ιονίζονται και θέλουν να έχουν έξοδο στο εξωτερικό στρώμα της γης. Ναι. Έτσι δημιουργούνται οι σεισμοί. Δημήτρη, ναι. Τώρα επειδή αναφέρεσαι στο θέμα της έρευνας και της αναζήτησης του αν υπάρχουν στοιχεία για τον επηρεασμό του πλανήτη μας από αστερισμούς, που σίγουρα υφίσταται, όπως σωστά είπες, σε ένα βαθμό λόγω και των αποδείξεων που έχουμε με τη σελήνη, θυμήθηκα και κάτι άλλο. Θυμήθηκα τον αείμνηστο το Φουράκι, ο οποίος για πολλούς θεωρείται ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχε πει πάρα πολλά σημαντικά για τον ελληνισμό και τα μυστήρια του ελληνισμού. Είχε γράψει ένα βιβλίο, το τελευταίο του ονομαζόταν «Κίδος Ελλήνων», το «Κι με ύψιλον», δηλαδή μεταφράζεται «Δόξα Ελλήνων». Το βιβλίο αυτό το έχω στην προσωπική μου συλλογή και στο βιβλίο αυτό ο Φουράκης πραγματευόταν το θέμα των παιδιών του 1983. Μπράβο. Και έλεγε για κάποια παιδιά τα οποία λόγω των ακτινοβολιών του Σιρίου, όταν ο Σιρίος ήταν σε συγκεκριμένες θέσεις και θα εκπέμπει μια ακτινοβολία. Απρίλη του 83. Ναι, δηλαδή, και μου ήρθε στο μυαλό, επειδή αναλύεις όλα αυτά τώρα, αυτό ακριβώς που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μα το θεωρούσαν ότι εφόσον επηρεάζει τόσο πολύ και τους άντρες, λέει, και τις γυναίκες, εδώ έλεγε ότι αλλάζει και την ψυχοσύνθεση, την ψυχολογία τους. Έτσι. Οπότε, ναι, είναι πιθανό, όταν δεν μιλάμε όμως για γέννηση, αυτό που λέει ο Φουράκης για μένα, οπότε αν λέει παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 83, ναι, αν υπολογίζουμε 9 μήνες πριν, οπότε έγινε σύλληψη, να λέμε καλύτερα. Σωστά.
ενός παιδιού. Όπως έλεγαν για τον Αλέξανδρο, ότι η σύλληψη έγινε πάλι με το Σύριο και τα λοιπά, mm-hmm. που λένε ότι έγινε με την Ολυμπιάδα, που ήταν εκείνη που συμμετείχε στα καβίρια μυστήρια όταν έγινε η σύλληψη με τον Αλέξανδρο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Έτσι, πώς συνδυάζεται ένα παιδί, το πρώτο παιδί ίντιγκο, αν το πούμε έτσι, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Καλό αυτό, ναι. Που λένε ότι είναι ποτισμένος με κάτι θέκο. Ίσως να επηρεάστηκε, γιατί η γέννησή του λένε ότι είναι συνδυάζεται 21 Ιουλίου. Γιατί. Είναι η ανατολή του Σύριου, γέννηση του Ηλίου, μαζί με σε σύνοδο με τον ήλιο. Μπορεί να είναι καθαρά αυτό, εντάξει, συμβολικό, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα στη μυθολογία κρύβονται αλήθειες. Γιατί μου έκανε εντύπωση εμένα τώρα, γιατί 21 Ιουλίου και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και λεξαριθμικό, όπως είπαμε, κολλάει μέσα σεισμός, κο, και βγαίνει 1794, εντάξει, μπορεί να μου έχει φύγει κάτι τώρα, έτσι. Γιατί και αρχή δεν τα χρησιμοποιούσαν και κάποια άλλα γράμματα, έτσι, όπως το τσάμπι και το κόπα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε διδάξει εμείς οι νέοι Έλληνες. Σίγουρα είναι το μης έρευνας που, όπως το λες, δεν νομίζω ότι έχουν ξανακούσει για αυτούς οι σύγχρονοι Έλληνες. Δεν ξέρω, μάλλον κρίκος είναι αλυσίδα μιας χαμένης γνώσης είναι. Και έχουμε τη γέννηση Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μέγας Μοσκό να βγαίνει 1796 και 1794 αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό δηλαδή ότι επηρεάζει ακόμα και τις γεννήσεις, ναι, θα μπορούσε. Και άρα όταν λέμε για τα παιδιά του Ταΐντικο του 83, μιλάμε για τα παιδιά του 82 ουσιαστικά. Εδώ. Mm-hmm. Ότι κάτι mm-hmm. συνέβη το 82, υπήρχε κάποια σύνοδος. Και είναι περίεργο ότι είχα παρακολουθήσει και τις εκπομπές με τον άυμνος του Φουράκη και λέω το εξής: πώς γίνεται να ήξερε ο Φουράκης για τα ερωτηματολόγια, και όχι μόνο ο Φουράκης, γενικά πώς αποκαλύφθηκε αυτό, αν είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά τρομακτικό ότι κάποιοι μοίραζαν φυλάδια που ρωτούσαν τα παιδιά το 83 για ναι. να έχουν κάποιες τηλεπαθητικές ικανότητες, να μπορούν να μιλάνε, ξέρω εγώ, με τα ζώα, έτσι, κάτι περίεργα πράγματα. Ναι, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και μάλιστα αυτά, επειδή τα έχω τα ερωτηματολόγια μέσα από τα βιβλία του Φουράκη αλλά και άλλων, έχουν ναι. και σφραγίδες από επίσημα ιδρύματα, δεν είναι δηλαδή... Δεν τα έχω δει ο ίδιος, δεν μπορώ να εγώ πω... Εγώ τα έχω, αυτά ότι... θα μπορούσα να στα αποστείλω. Ναι, θα μπορούσαμε να τα δούμε αυτά, γιατί, εντάξει, ακούστηκε πολύ τότε. Και είναι αυτό ότι οι αστερισμοί επηρεάζουν. Και ο Φουράκης για μένα δεν το είπε τυχαία. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Γιατί σίγουρα. Σου δεν τα έχω δει ο ίδιος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι τραβηγμένο όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Αλέξανδρος, γιατί δεν το έχει ταυτίσει κανείς να το πει, ήταν ουσιαστικά το πρώτο ίντικο παιδί. Mm-hmm. Όταν πήγε έτσι στους Αιγύπτιους ιερείς, μέσα στον ναό του Άμμον, του είπανε ότι δεν είσαι γιος ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή η σύλληψη ήταν θεϊκή, όπως έγινε. Λοιπόν, αυτά, να κλείσουμε έτσι και μυθολογικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα αυτό με το περίεργο φαινόμενο που είδαν αρκετοί στο Ζαρό, έτσι λέγεται η περιοχή, στο Ζαρό της Κρήτης. Ναι. Γίνεται λόγος και έγινε γνωστό για άτια. Τα είδαν κάτι και υπάρχουν μαρτυρίες πολλές. Δεν μπορεί να είναι τρελή. Δεν μπορεί να είναι τρελός ο κόσμος αυτός. Είναι σίγουρο ότι κάτι είδαν. Έχουμε μαρτυρίες από ηλικιωμένους, από πιο νέους. Επαναλαμβάνω, μου έστειλε και ένα προσωπικό μήνυμα ένας άνθρωπος που είναι ραδιοερασιτέχνης και από την περιοχή και μου είπε: αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει και τι είδαμε περισσότερα, μπορώ να το κάνω. Να πούμε, Δημήτρη, ότι εσείς δημιουργήσατε ένα άρθρο και έχετε πάρει και στοιχεία από τον Κατερινίδη, τον πρωτοπόρο ερευνητή, όπου ήταν στην ομάδα παλιά με τον Ποδότα, τον Καρποδίνη και τους άλλους, για τα άτια και τις εμφανίσεις τους στην Κρήτη. Έχετε κάνει δηλαδή μια δεδομένη αναφορά στο τι έγινε, θα μας πεις, στο Ζαρό. Ναι. Και μετά έχετε παρουσιάσει αυτά τα άκρως ενδιαφέροντα
σχετικά με το χάρτη των Άτια στην Κρήτη. Τα έχω φιλοξενήσει και εγώ στον κώδικα μυστηρίων με την πηγή από εσάς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πες μας, έχετε σηκώσει ως ομάδα ένα βιντεάκι το οποίο λέτε ότι είναι προφητικό και δείχνει κάτι σαν τρέιλερ, χιουμοριστικό κάπως, σαν διαφημιστικό. Και με έναν κριτικό, ας πούμε, ο οποίος σηκώνεται και βλέπει ένα Άτια. Δεν θυμίζει κάτι τρέιλερ. Τι είναι αυτό? Είναι διαφήμιση του 2014 από το μόνιμο νερό που υπάρχει στην περιοχή, έτσι, να, του Ζαρού στην Κρήτη. Mm-hmm. Είναι μια διαφήμιση που είναι στο Ψιλορίτικη. Νομίζω στην Αθήνα πολλοί πήρουν και τέτοια εμφιαλωμένα από εκεί. Είναι πάρα πολύ δεδομένο αυτό το νερό, η μάρκα αυτού του νερού. Ναι. Και γενικά εμείς δεν το γνωρίζαμε, δηλαδή μέχρι να γίνει ο σεισμός, εμφάνιση του Άτια, δεν γνωρίζαμε για τον Ζαρό περισσότερα. Τότε έγινε γνωστός. Mm-hmm. Περισσότερο. Δηλαδή βλέπαμε νερό Ζαρό, δεν το ξέραμε ότι είναι από εκεί. Δεν θέλω να πω ότι κάποιος ήθελε να τραβήξει την προσοχή, έτσι, προφανώς. Γιατί όπως συζητήσαμε το θέμα, εμείς δεν δώσαμε τόσο σημασία. Λέμε εντάξει, όπως ακούμε συνέχεια ότι κάποιος είδε κάτι, αλλά μετά είδαμε και εμείς ότι το θέμα άρχισε να παίρνει διαστάσεις, το ζητήσαμε και εμείς. Και όντως βλέπουμε εδώ μεγάλους ανθρώπους που δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε εμείς θέλουμε τουρισμό, να το κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εντάξει, δεν έχει και κάτι εκεί πέρα να πούμε ότι θέλουν να φέρουν κόσμο. Γιατί να πούνε ψέματα οι άνθρωποι αυτοί? Εγώ ναι, συμφωνώ λοιπόν. Δεν λένε ψέματα, ότι κάτι έχουν. Ακριβώς. Είναι και πάρα πολλοί μάρτυρες από ό,τι είδα εγώ. Όπως μου είπες και εσύ, σε πήρε και κάποιος τηλέφωνο. Που τα λένε on camera αυτά, να βλέπεις τώρα τέτοιους ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να μιλάνε με τόσο πάθος για αυτό που είδανε, έτσι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στις περιπτώσεις που κάποιοι τα κάνουν αυτά για να φέρουν τουρισμό, έτσι. Γιατί τα ακούσαμε και αυτά ότι υπερβάλλουνε. Εντάξει τώρα, να πας να πεις σε αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους τι λένε ψέματα, άμα είναι έτσι. Εμείς δεν διαφωνούμε λοιπόν ότι είδανε κάτι. Το θέμα είναι το τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Και εμάς αυτό μας ξενίζει στην Ελλάδα είναι ότι οτιδήποτε βλέπουμε κάνουμε, ξέρω εγώ, είδαμε κάτι, ο άλλος λέει δεν είδες κάτι, ο άλλος λέει όχι είδα κάτι, ο άλλος δεν το κατέγραψα, όχι είναι Photoshop, μα εκεί κολλάμε τώρα. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δεκάδες καταγράφες σε όλο τον πλανήτη. Και όχι μόνο από τη Γη, και από το διάστημα. Που κλείνουν το διαστημικό σταθμό, το live feed, με το που εμφανίστε κάτι το κλείνουν. Δεν έχει απαντήσει η NASA γι' αυτό, κανείς. Ναι. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λένε, όχι είδα κάτι, όχι δεν είδες κάτι, λες ψέματα. Μα το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε κάτι, και εγώ είδα στη Σύρο κάτι. Είδα ένα μεταλλικό αντικείμενο. Σφαιρικό. Σύρο, λες... Που κάνετε τα γύρω. Το είδα και εγώ και το λέω για πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Ναι. Θα μπορούσε βέβαια αυτό που είδα να ήταν δορυφόρος, 12 μέρα μεσημέρι. Και είναι διαφορά του δορυφόρου τώρα που είπανε κάποιοι. Δεν μπορεί να είναι δορυφόρος όταν περιγράφει ακριβώς, να πω την περιγραφή. Τηλεφώνησε λέει στην αδερφή μου και της είπα ότι βλέπω μια φωτιά στον ουρανό. Λέει μια φωτιά στον ουρανό. Ο δορυφόρος, που έχω παρατηρήσει τους δορυφόρους, αν το δει κάποιος, είναι ένα αστέρι, έχει το φως του αστεριού, το οποίο μετακινείται. Έτσι μοιάζει από τη Γη, ο δορυφόρος που κινείται. Συνεχίζω την περιγραφή. Ήταν ολοστρόγγυλο, έκανε καμπύλες. Αλλά φοβήθηκα και μπήκα σπίτι. Φοβήθηκε, δηλαδή ήταν κοντά. Έτσι. Δεν λέει ότι ότι απλά πέρασε, απλά το είδε. Εδώ λέει ότι φοβήθηκε και μπήκε μέσα. Άλλη περιγραφή. Στον ορίζοντα εκεί πάνω από τα βορίζια εμφανίστηκε κάτι στρογγυλό και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μου. Κάθισε στον ουρανό για λίγο. Ακριβώς από πάνω μου και σιγά σιγά υψωνόταν, ώσπου χάθηκε. Φαινόταν σαν μια φλόγα, λέει,
μέσα του και στα πλάγια του και από πάνω του είχε σαν γυάλινο κάλυμα. Αυτό τα είπε ο κύριος Μανώλης, έτσι. Mm-hmm. Και τα έχουν πει, τα έχουν δηλώσει στην κάμερα, έτσι. Στο apoxylive.gr. Πήρα κάποια μηνύματα, μου έγραψε κάποιος, ας πούμε. Στις 10 η ώρα έγινε δεν είναι τίποτα, έπαιρνε ως ο διαστημικός σταθμός, λέει, και την ώρα από ψηλά. Για πες. Τι μου είπες, Βασίλη. Όμως λέει κάποιος μήνυμα και μου είπε, παιδιά, δεν ήταν κάτι μεταφυσικό ή περίεργο. Περνούσε, λέει, εκείνη την ώρα ο διαστημικός σταθμός από ψηλά. Τι λες γι' αυτό εσύ. Εξήγησε ακριβώς πώς μοιάζει. Είναι ένα αστέρι, μοιάζει. Δηλαδή, όπως το βλέπουμε εμείς, ο παρατηρητής από τη γη, έτσι, πώς κοιτάει το δορυφόρο, μοιάζει με αστέρι. Ναι. Το οποίο κινείται σταθερά. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων από τα... περιγράφει κάτι άλλο. Ναι. Τι μου είπες, γιατί δεν σε ακούω καλά, Βασίλη. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί, γιατί σου λέω, μου είπε κάποιος, λέει, είναι ο διαστημικός σταθμός που περνούσε. Οι μαρτυρίες όμως των ανθρώπων μιλούν για κάτι άλλο. Εδώ λέει, είχε φωτιά, είχε γυάλινο κάλυμα, ήταν ολοστρόγγυλο και έκανε καμπύλες. Εγώ αυτό κατάλαβα από τις περιγραφές. Ναι. Λοιπόν, αν ψάξει κάποιος τις ξένες αναφορές για το UFO, υπάρχουν παρόμοιες αναφορές για τέτοια UFO, για τέτοια άτια. Δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει, έτσι. Τα έχει καταγράψει και ο αείμνος της Κατερινίδης και από εκεί αντλήσαμε αρκετές περιπτώσεις, ας πούμε. Και εμάς μας έκανε εντύπωση και το όνομα του Ζαρού. Ζαρός σημαίνει Ζας, είναι ο Δίας. Ναι, πρέπει να έχει σχέση με το Δία, ναι. Γιατί εμείς στη Νάξος Κρήτη, όπως είπαμε από τη Νάξο, Βασίλη, έχουμε το όρο Ζας πάνω στη... Mm-hmm. Είναι το ψηλότερο βουνό των Κυκλάδων. Χίλια και μέτρα. Εκεί πέρα λατρευόταν ο Δίας, λένε ότι απέκτησε τον κεραυνό εκεί πάνω, mm-hmm. έτσι. Και να πω το εξής, ότι σε εκείνο το σημείο είναι πολύ ιερή κορυφή ανέκαθεν, έτσι. Λένε ότι ποτέ δεν είχε πέσει ποτό νερό, ακόμα και στον κατακλυσμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι κοντά εκεί τα Αστερούσια ή ο Τσούτσουρος? Είναι αρκετά κοντά. Mm-hmm. Είναι αρκετά κοντά οι περιοχές. Εκεί το έχω κάνει και εκπομπές. Και άλλοι ερευνητές μας έχουν πει που το έχουν ψάξει ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές ιστορίες και μέχρι και σήμερα μαρτυρίες για φωτεινές σφαίρες τη νύχτα και όχι μόνο. Είναι συνδεδεμένες οι περιοχές με τις μαρτυρίες εκεί των βοσκών που τους είχε βγάλει και ο Χαρδαβέλας παλιά για... Ναι, θα πούμε για πολλά περίεργα εκεί που σχετίζονται με τον αρχαίο μινωικό πολιτισμό. Θα τα κάνουμε το συνειρμό σε λίγο. Απλά ήθελα να ξεκινήσω όπως λέω, πώς λέγεται, τι σημαίνει το όνομα Ζαρός. Ναι, σωστά, καλά. Γιατί... Η τεχνολογία αυτή που λέμε ότι οι Μινωίτες μπορεί να κατήχαν σε πολύ παλαιότερες εποχές, ακόμα και πρώτων Μινωητών, ίσως αποτυπώνεται με στα αρχαία μηχανήματα που λένε ότι βρίσκανε εκεί πέρα ακριβώς μέσα στο Τζούτσουρα, που έψαχνε και ο Φον Ντένικεν, που λένε ότι είχε επισκεφθεί το μέρος. Η λέξη Ζαρός είναι από το Ζας, έτσι, που είναι ο Δίας ουσιαστικά, και Ρους. Ροή δηλαδή. Η ροή του Δία είναι το οικισμό στο χωριό αυτό. Τώρα, αν κάποιος μελετήσει πού βρίσκεται το χωριό, θα δει ότι δεν απέχει πολύ από τα Αστερούσια όρη, έτσι. Βρίσκεται ο Ζαρός ακριβώς στην κεντρική Κρήτη. Εμείς αυτό όπως πήραμε τον χάρτη της Κρήτης και πινάραμε πάνω, βάλαμε σημαδάκι όλες τις καταγραφές που έχουν συμβεί, όσοι μπορέσαμε να εντοπίσουμε και μέσα στο διαδίκτυο και από τρίτους, να τις διασταυρώσουμε, ήταν οι αναφορές που έχουν γίνει με δύο και παραπάνω άτομα. Δηλαδή δεν υπήρχε μόνο ένα άτομο, υπήρχε φωτογραφικό υλικό, έτσι, και πινάραμε ακριβώς πάνω στο χάρτη όλες τις αναφορές και το πότε συνέβησαν.
και όπου μπορέσαμε βάλαμε και τις κατευθύνσεις. Κάθε τοπονύμιο της Κρήτης, όπως είπαμε ο Ζαρός, μπορούμε να αντιληφθούμε κατά τι ιστορία κρύβει και πόσο παλαιά είναι. Λοιπόν, εμείς αυτό που είδαμε, εκεί που πεινάραμε πάνω στα σημεία της Κρήτης, στα ίδια σημεία συμπίπτει και ο μινωικός πολιτισμός, τα σημαντικά κέντρα του μινωικού πολιτισμού. Είχαμε περιπτώσεις από το 1975 και μετά, ξεκινάει από το Βαρύπετρο, έτσι που βρίσκεται βορειοδυτικά της Κρήτης, μέχρι το τελευταίο συμβάν που έγινε στο Ζαρό, τώρα μέσα στον Ιούλιο. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις, έτσι, και συμπίπτουν ακριβώς πάνω από πόλεις όπως θα σου διαβάσω τώρα. Οι περισσότερες εμφανίσεις έγιναν πάνω από το Βαθύπετρο, πάνω από την αρχαία Κνωσό δηλαδή, ναι, πάνω από την αρχαία Θεστό και κοντά στο Λέντα, που είναι αρχαίοι οικισμοί, έτσι, που βρίσκαν τάφοι και αρχαίοι οικισμοί. Έχουμε εμφανίσει τα Μάλια, που ήταν παλάτια εκεί πέρα των Μινωητών. Έχουμε το Μάλεμε, έχουμε τα Χανιά, το έχουμε τον Στήλο, έχουμε την Αγία Τριάδα, που φτιάχτηκε πολύ μεταγενέστερα. Ο αρχαίος οικισμός εκεί πέρα λέγεται Πλάτανος και Κομός. Σήμερα λέγεται Αγία Τριάδα. Εκεί πέρα είναι οι περισσότερες εμφανίσεις που έχουν συμβεί. Και στον Μύρτο, που ήταν επαύλης μινωικές. Σε εκείνα τα σημεία, συγκεκριμένα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες καταγραφές πάνω από αυτές τις πόλεις. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά κάποιες σημαντικές περιπτώσεις που, όπως κατέγραψε και ο Κατερινίδης, εδώ βρήκα τώρα πηγή εφημερίδα Αδέσμευτος τύπος 7 Εβδόμου 1995, συμβουλισμένη. Αγνώστο ότι αυτό τα συμπτάμενα αντικείμενα και φαινόμενα που τα συνόδευαν έγιναν αντιληπτά στο χωριό Βουλισμένη Λασιθίου από την τραμελή οικογένεια, την ώρα που κάθονταν στην αυλή του σπιτιού τους παρέα με ένα φίλο τους. Παρατήρησαν, λέει, στον ουρανό περίεργα αντικείμενα τα οποία πετούσαν σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Το περιστατικό έφερε στη δημοσιότητα κριτική εφημερίδα Πολίτης. Σήμερα με το δημοσίευμα τα μεσάνυχτα πάνω από το βουνό Καβαλαρά, μια φωτεινή κοιλίδα ξάφνιασε τους πέντε που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες στα όσα επακολούθησαν. Η ακτινοβολία αυξομειωνόταν συνεχώς και σε κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκε και άρχισαν να φεύγουν 56 μικρότερα επτάμενα οχήματα σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Στη συνέχεια διέσχισαν με λεγκιώδη ταχύτητα τον κριτικό ουρανό προς διάφορες κατευθύνσεις, εκπέμποντας ένα δυνατό κόκκινο φως. Το οποίο ήταν σαν φλόγα ουσιαστικά. Κάποια στιγμή, καθώς ένα από αυτά τα θυγατρικά σκάφη που μακρινόταν, εξαπέλυσε μια γαλάζια δέσμη φωτός προς το μητρικό σκάφος. Ακολούθησε μια εκτυφλωτική λάμψη. Σημαία και 25, μια ομικλώδης λωρίδα κύκλωσε σαν φωτοστέφανο το Άτια που μετακινήθηκε και άρχισε να μετακινείται νοτιδυτικά. Παρέμεινε μέχρι τις 4 το πρωί και συνέχεια εξαφανίστηκε το ρεύμα με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην εφημερίδα, έτσι. Πατέρα, αυτός τύπος το 7 Εβδόμου 1995. Ναι. Και αυτό φαντασία, πέντε άτομα. Βλέπουμε μια τεχνολογία, λοιπόν, σαν να περιγράφεται μια τεχνολογία, η οποία συνδέεται με τα βουνά της Κρήτης, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ, Βασίλη, όπως και οι φίλοι, αν θυμούνται τις πύλες των εξήγητου. Ναι, βεβαίως, με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες. Που έλεγε ο Βοσκός ότι είχε ανακαλύψει μέσα στα σπήλαια του Τσούτσουρα κάποια μηχανήματα που άρον-άρον τις επόμενες μέρες ήρθαν και τα πήρανε. Εγώ πριν από ένα χρόνο ή δύο είχα μιλήσει με την κόρη του Δημήτρη, διότι στην Κρήτη μένει μια συνάδελφός μου δημοσιογράφος,
η οποία γνώριζε την οικογένεια και είχα μιλήσει με την κόρη του ανθρώπου αυτού και μου είχε πει ότι ο πατέρας μου έλεγε αλήθεια, μου είχε μεταφέρει στο τηλέφωνο. Τώρα από εκεί και πέρα λένε στην κρίση του καθενός. Είναι στην κρίση του καθενός. Είναι όπως τα λες, δηλαδή έχει η Κρήτη πολλά μυστήρια. Αλλά θέλω να διαβάσω λίγο και από περιοδικά και εφημερίδες, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Mm-hmm. Τώρα από τον Ακατερινίδη τώρα, από το περιοδικό Στιγμές, από συνέντευξη του Σοκράτη Κατερινίδη στους Παντελής Παΐτσης και Σταύρος Μουντουφάρης. Mm-hmm. Αυτό το περιστατικό έγινε στις 29/10/1984 στο Μύρτος Ιερά Πέτρας. Εκεί που ήταν, που σου είπα, οι μηνιακές επαύλεις που βρέθηκαν. Ναι, ναι. Όταν πληροφορήθηκα αυτό το γεγονός αναφέρει, αμέσως μετάβηκα στο Μύρτος και από τις μαρτυρίες των κατοίκων που συνάντησα και ζήτησα, παραθέτω τις δύο πιο σημαντικές, όπως μου είπε ο κύριος Μανώλης Γιωτάκης. Εγώ άκουσα ότι έπεσε ένα αεροπλάνο στην ακροθαλασσιά και είδα καπνούς. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο καπνός ή και νερά μαζί. Εδώ έχουμε και το φαινόμενο των USO, θα σου πω σε λίγο, και πώς θα το συνδυάσω. Πέρασε όμως αρκετή ώρα, αναφέρει τώρα. Πέρασε όμως αρκετή ώρα και δεν ήρθαν άλλα αεροπλάνα. Όπως θα συνέβαινε αν ήταν αεροπλάνο, αν είχε πέσει δηλαδή, λέει κάτι, για να αρχίσουν τις έρευνες. Τότε εγώ σκέφτηκα, εγώ ήταν πύραυλος από κάποια βάση που υπάρχει κοντά, που έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε απόσταση 3 μίλια περίπου από το Μυρτό. Βρήκαμε την απόσταση παίρνοντας ως μονάδα μέτρηση στο νησί που βρίσκεται απέναντι από το χωριό μας, που είναι 9 μίλια. Το χωρίσαμε για του 3 και είδαμε, όπως είπα προηγουμένως, ότι ήταν 3 μίλια νοτιοδυτικά περίπου η στήλη του καπνού ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό. Σημειωτέων ότι ο καιρός ήταν άσχημος και είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Το ίδιο βράδυ η τηλεόραση ανέφερε το γεγονός, εγώ δεν το άκουσα, και είπε και μερικές κουβέντες ο πρόεδρος του χωριού, ο οποίος βρισκόταν στην ακροθαλασσιά όταν αυτό έπεφτε. Η στήλη που δημιουργήθηκε από την πτώση του αντικειμένου, όπως υπολογίστηκε, ήταν αρκετά ψηλή και έφτανε περίπου τα 200 μέτρα. Τώρα, εγώ βάζω ένα θαυμαστικό εδώ και ένα ερωτηματικό, δεν ξέρω αν είναι 200 μέτρα όπως το λέει. Είναι τρομακτικά 200 μέτρα. Την άλλη μέρα ήρθε το λιμενικό για έρευνα, η οποία έρευνα ήταν σύντομη και χωρίς θετικά αποτελέσματα, λόγω του άσχημου καιρού που επικρατούσε στην περιοχή. Ένας άλλος μάρτυρας, ο κύριος Γιώργος Δασκαλάκης, είπε: «Πήγαινα στον κήπο μου και λίγο πιο έξω από το χωριό και τότε άκουσα μερικά παιδιά να φωνάζουν ότι έπεσε ένα αεροπλάνο κοντά στο χωριό. Κοιτάζω και βλέπω ένα κόκκινο πράγμα. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν αεροπλάνο, όπως φώναζαν τα παιδιά ή κάτι άλλο. Από αυτό το πράγμα έβγαιναν καπνοί και στο μέσο ήταν κόκκινο. Όταν έπεσε στη θάλασσα δημιούργησε μια στήλη ύψους περίπου 200 μέτρων, η οποία διαλύθηκε μετά από μια ώρα περίπου. Το στοιχείο που μας παρέχει την πραγματική φύση αυτού του αντικειμένου είναι ότι η πτώση αυτού του αντικειμένου προκάλεσε πίδακα ύψους 200 μέτρων», το αναφέρει ο Κατερινίδης τώρα, «το οποίο μάλιστα το νερό ήταν ζεστό. Έβγαζε, λέει, από μέσα καπνούς. Άρχισε να βράζει, λέει, το νερό. Είναι προφανές ότι η πτώση του αεροπλάνου, ιδιωτικού ή ακόμα, και η πιθανή πτώση πυράβλου ή άλλο αντικειμένο δεν μπορούσε να προκαλέσει τον παραπάνω πίδακα και να ζεσταθεί αυτόματα και το νερό. Αυτό το γεγονός μπορεί να προκληθεί μόνο από ένα ισχυρό μηχάνημα, το οποίο είναι στάσιμο», αυτό αναφέρει ο Κατερινίδης τώρα, «στο συγκεκριμένο σημείο και δουλεύει με όλη την έντασή του». Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι νότιο-ανατολική Κρήτη. Είναι πραγματικά περίεργο να λέει ότι 200 μέτρα. Παρατηρούμε το εξής περίεργο τώρα. Παίρνοντας το χάρτη που κάναμε, βλέπουμε ότι οι περισσότερες θεάσεις βρίσκονται παραλιακά, παράκτια δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που οι ξένοι ερευνητές στο εξωτερικό υποστηρίζουν, ότι οι βάσεις των UFO βρίσκονται μέσα σε λίμνες, βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, έτσι. Υπάρχουν πολλοί που συνδέουν τα UFO με τα USO. Και υπάρχουν και πολλοί, όπως ο Ποδότας που ήταν στην ομάδα Κατερινίδη και με τον οποίο έχω μιλήσει στο παρελθόν και τον είχα βγάλει και στην εκπομπή, που μου έλεγε ότι υπάρχουν ερευνητές που ασχολούνται χρόνια με το θέμα, σοβαροί πολύ, και καταλήγουν στο ότι τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα βγαίνουν μέσα από τη γη, είτε από σπήλαια. Αυτό μου είχε πει ο Ποδότας και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μέσα από ηφαίστεια, κυρίως λίμνες, που έχουν καλό καμουφλάζ οι λίμνες. Ναι. USO σημαίνει Unidentified Submerged Object, έτσι. Υποβρύχιο δηλαδή, ναι. Υποβρύχιο. Λοιπόν, τώρα, η διαδρομή που ακολουθούν τα άθλια, αν παρατηρήσουμε,
Είναι γύρω από, τη, από, από τον άκτορα της Κνωσού, είναι να δημιουργεί ένα τεράστιο, ένα κυκλικό διάδρομο ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν έχεις δει το χάρτη, αν τον έχεις μπροστά σου. Ναι, τον έχω μπροστά μου, ναι. Όπου μπορέσαμε να βρούμε κατευθύνσεις, τις δημιουργήσαμε. Λοιπόν, βλέπουμε το εξής, ότι διασχίζει ακριβώς με κατεύθυνση της, σαν ο Ζαρός να είναι το κέντρο ουσιαστικό, σαν να ήταν το χαμένος κρίκος εμφάνιση στο Ζαρό. Ναι. Εκεί που το πεινάραμε, δηλαδή βλέπουμε ότι συνδέει αρκετές περιοχές η περιοχή του Ζαρού. Με κατεύθυνση, λέει, συνέχισε, λέει, προς τα βορίζια. Βορίζια είναι βορειοδυτικά του Ζαρού. Άρα πήγαινε προς, προς τη βορειοδυτική Κρήτη. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, όπως στο Βαρύπετρο είχαμε το 1975, στον Πλατανιά το 2016, στον Αλίκαμπο πριν το 2000, είχαμε στο Ρέθυμνο από ομάδες φοιτητών, είχαμε στα Σέλια Ρεθύμνου, συνέχισε προς βορρά. Βλέπουμε μια κατεύθυνση προς τα εκεί. Βλέπουμε πολλά σταστερούσια όρη, εκεί που είπαμε στο Τσούτσουρα από εκεί κάτω και στο Λέντα από εκεί. Mm-hmm. Βλέπουμε βουλισμένη Λασιθίου που είπαμε πώς το κατέγραψε ο Κατερινίδης. Και βλέπεις ότι είναι και, και στον Μύρτο έχουμε όπως πολύ προς νότο. Άρα βλέπουμε είτε βγαίνουν μέσα από, τα πολλά στα σπήλαια ουσιαστικά, αυτά τα σκάφη, υπάρχει υποτίθεση ότι βγαίνουν από εκεί μέσα, είτε μέσα από τη θάλασσα, είτε η άλλη θεωρία που έχουμε πει είναι ότι εφόσον οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πού να χτίσουν και τους ναούς τους και τα ιερά τους και πού να επιλέξουν τις μάχες που κάνουν, είχαν να κάνουν με βάση τα γεωμαγνητικά πεδία, τις ιδιαιτερότητες δηλαδή του μαγνητικού πεδίου της γης. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει, έτσι. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω κάνει ειδική εκπομπή για αυτό, ότι οι μάχες, ακόμη και η μάχη των Θερμοπυλών, δεν έγινε τυχαία. Μάλιστα, ο Νίκος Λίτσας, ένας παλιός καθηγητής του Πολυτεχνείου που έγραφε χρόνια στο Τρίτο ΜΑΤ και έχει γράψει δύο βιβλία, η Ιερή Γεωγραφία και η Ιερή Προϊστορία της Ελλάδος, τον οποίο δεν μπορώ να το βρει κανένα σήμερα, λένε ότι έχει φύγει για την Ελλάδα. Μέσα στα βιβλία του πραγματευόταν αυτό το θέμα. Συγκεκριμένους τόπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εμφανίσεις UFO ή απώλεια χρόνου και χώρου, και ότι οι αρχαίες μάχες και οι αρχαίοι Έλληνες δεν τα τοποθετούσαν τυχαία όλα αυτά. Έχεις δίκιο, λοιπόν. Δεν είναι καθόλου τυχαία η τοποθέτηση που έχουν, γιατί έτσι εκμεταλλεύονταν στο έπακρο την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις ιδιαίτερες γεωμαγνητικές ανομαλίες του κάθε μέρους. Και σχημάτιζε, όπως λένε οι μαθηματικοί, όπως επινόησαν, ας πούμε, τον μαθηματικό τύπο που τον έλεγχαν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είδαν ότι αυτοί οι διάζοντες χώροι, έτσι, το μήκος των γραμμών σχηματίζουν λάμδα. Ναι. Τώρα, γιατί λάμδα? Το λάμδα είναι ένα, ας πούμε, έχει μια πυραμιδική φορά, εκμεταλλευόμενος έτσι στο έπακρο την γήινη ενέργεια. Γι' αυτό και οι πυραμίδες έχουν αυτό το σχήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, μεγάλη έρευνα έγινε στην Αγγλία γι' αυτό. Μελετώντας το Stonehenge, βρήκαν ότι εκεί ακριβώς που υπάρχει το Stonehenge, περνάει η μεγαλύτερη γεωμαγνητική γραμμή, όπως το μετρήσαν οι ίδιοι, με βάση ευαίσθητα όργανα, έτσι. Ανακαλύψαν ότι σε εκείνο το σημείο οι αρχαίοι δρυΐδες επέλεξαν, γιατί από εκεί πέρα περνούσαν οι γραμμές, λέει. Το ίδιο συνέβη και σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης που υπάρχουν μεγαλυτικά μνημεία, σε όλο τον κόσμο που συναντάμε μεγάλα ιερά, έτσι, μεγαλυτικές κατασκευές. Θα παρατηρήσει κάποιος ότι σχηματίζουν ένα γάμα, ένα λάμδα, και μέσα εκεί πέρα επιλέγαν να κάνουν τις μάχες. Γιατί, όπως είπαμε για το περιαρχαίο χαρτ, χρησιμοποιώντας το μάρμαρο, έτσι, τις πιεζοελεκτρικές ιδιότητες του μαρμάρου,
όπως μπορούν να εκδηλωθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες, αν δηλαδή το μάρμαρο το συνδυάσεις με κάποιους άλλους πολύτιμους λίθους, έτσι, με χρυσάφι, με ελεφαντόδοτο και άλλους πολύτιμους λίθους και ασβεστόλιθο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα ουσιαστικά κύκλωμα. Όπως είναι οι κολόνες, τοποθετώντας σε ανάλογο το ύψος ίδιο και σε ανάλογη απόσταση, ναι, μπορούσε να φορτίσει ένα μέρος. Όπως έγινε το ίδιο συμβαίνει. Ήταν μια τεχνολογία που κατήχαν τα ιερά. Έχεις δίκιο. Είναι ότι όταν πήγαν να συλλήσουν οι γαλάτες. Μπράβο, οι Πέρσες και το ιερό στους και οι γαλάτες αργότερα τους Δελφούς, ναι, που βγαίναν τα γάλματα μέσα από τη γη, όπως θα αναφέρει μέσα το ίδιο. Το ίδιο υπάρχει και εδώ στο κτίσμα Ε, στη Γορίτσα που έχουμε. Μπράβο, το Ε αυτό είναι ίδιο. Είναι ίδιο με το παλάτι της Κνωσού. Υπάρχει Ε και στην Κνωσό. Σχηματίζει Ε. Στη Γορίτσα. Ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μάρμαρο, πέτρωμα της Γορίτσας, στο κτίσμα, χώμα, πέτρωμα. Κατά τον Λίτσα που είπα πριν, που επικαλέστηκα τον ερευνητή, αλλά και άλλους, τα έχουν γράψει αυτά και στο Τρίτο Μάτι και σε άλλα περιοδικά στο παρελθόν. Αυτό λειτουργεί σαν μπαταρία ενεργειακή, σαν πυκνωτή. Ακριβώς. Φορτίζει, πολλαπλασιάζει την φυσική ενέργεια. Και είναι απίστευτα πράγματα αυτά που κανείς δεν τα έχει ψάξει και δεν έχει ασχοληθεί περαιτέρω. Να δει τουλάχιστον αν έχουν βάση. Είναι Αθήνα, Ελευσίνα, Αδελφή. Το ένα τρίγωνο. Θήβα, Τανάγρα, Αμφιάριο. Χαλκίδα, Θήβα, Ολυμπία. Χαλκίδα, Αμφιάριο, Δήλος. Χαλκίδα, Προμιών, Σπάρτη, Χαλκίδα, Σούνιο, Κνωσός. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσαν τα άτια να χρησιμοποιούν αυτές τις γραμμές και να ντρούν ενέργεια από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και να αντλούν από τα τελουρικά ρεύματα κάποια μορφή δύναμης και να μπορούν να κινούνται σε αυτές τις ταχύτητες, σε αυτά τα σημεία μόνο, χωρίς να μπορούν να κινηθούν σε άλλα σημεία. Γιατί, όπως είπαμε για το USO πριν, πρέπει να κοιτάμε και το εξωτερικό τι γίνεται. Οι ξένοι ερευνητές έχουν συνδυάσει τις γραμμές, λέει, και τα αρχαία ιερά με την εμφάνιση του UFO. Το έχουν ταυτίσει ουσιαστικά. Αυτό που λέγαμε, ότι όλα τα μεγαλευτικά μνημεία, αν τα παρατηρήσει κάποιος, βρίσκονται πάνω σε αυτές τις γραμμές. Και εκεί που είναι τα αρχαία, και στην Ελλάδα, έχουμε όπως τον Όλυμπο, ας πούμε, όπως και στο Λόφο Γορίτσα. Και στον Όλυμπο έχουμε τις εμφανίσεις των φωτεινών σφαιρών. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις εμφανίσεως. Και στη Γορίτσα πέρυσι, το σήμασα, ναι, το βίντεο εδώ στο διαδίκτυο, είχε εμφανιστεί ένα φως πάνω από τη Γορίτσα πέρυσι το Σεπτέμβριο. Δεν ήξερε κανένας τι ακριβώς ήταν. Εντάξει, μέχρι σήμερα κάποια επαρκής εξήγηση δεν έχει δοθεί. Δεν λέω ότι ήταν κάτι μεταφυσικό, κάτι ανεξήγητο, κάτι από άλλο κόσμο. Μπορεί να ήταν κάποιο drone προηγμένο. Δεν ξέρω. Και η Γορίτσα έχει ένα θρύλο για τέτοιες σφαίρες. Και ο Όλυμπος έχει και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και το ερώτημα τελικά, Δημήτρη, είναι τι είναι όλα αυτά και τι ήταν αυτά στο Ζαρό. Εσείς ως ομάδα πιστεύετε ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι μυστηριώδες? Λοιπόν. Αυτό ήταν το παραπονόμο. Ότι όλοι στην Ελλάδα λένε, τσακώνονται στο εξής. Το είδα ή δεν το είδα, παρά να λένε το τι είναι. Ναι. Συμφωνείς αυτό? Συμφωνώ, βέβαια συμφωνώ. Εσείς ως ομάδα λέτε ότι πρέπει να σχετίζετε ίσως με αυτό το προκατακλυσμιό μινωικό πολιτισμό ή τέλος πάντων με τη μινωική τεχνολογία. Είναι περίεργα πράγματα. Τελείως. Λοιπόν, ο Ζαρός, αυτό που, για τα αρχαία μηχανήματα, αυτό που λέμε, αν ψάξει κάποιος, είναι όντως πολύ αρχαίο μέρος, έτσι. Έχει δηλαδή απαρχές από τη μινωική εποχή η όλη περιοχή. Ναι. Και μάλιστα έχουν βρεθεί στον οικισμό Καλαθιανά, Θολωδή, Τάφη, στον οικισμό Κούρτες, ίχνη ιστερομινωικού οικισμού και Τάφη ιστερομινωικής πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής εποχής, λένε ότι η Κνωσός κατοικούνται από το 7000 π.Χ. Άρα μιλάμε για την απότατη αρχαιότητα, οπότε εμείς, όπως στη θέση του Ζαρού λέει, στη θέση του οικισμού Ζαρού,
πρέπει να βρισκόταν η αρχαία πόλη Βίνη, η οποία ακμάζει κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο, από την οποία κατάγεται και ο ποιητής Ριανός ο Κρής, όπως το αναφέρει. Και εγώ την αδίπλα, έτσι που και εκεί έχουν ακουστεί διάφορα, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν. Για μένα δεν με ξενίζει να είναι μια τεχνολογία η οποία είναι αυτοματοποιημένη, βρίσκεται στο εσωτερικό των βουνών αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και ο Φον Ντένικεν, όπως είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσούτσουρα, είχε επισκεφτεί την Κρήτη και έγραψε και βιβλίο για το μινωικό πολιτισμό, έτσι. Ναι, είχε γράψει ένα βιβλίο το πρώτο, γιατί ο Ντένικεν χρόνια ασχολούνταν μόνο με τους ξένους. Και είχε ασχοληθεί με την Ελλάδα και έγραψε ένα βιβλίο στο όνομα του Δία και είχε πάει στην Κρήτη και είχε ψάξει. Εντάξει, είναι ανακριβές το βιβλίο, λένε. Είναι λίγο. Ασχολήθηκε με το μινωικό πολιτισμό και λένε ότι επισκεπτόταν τον Τσούτσουρα και είπε θα ασχοληθώ, θα γράψω και τελικά δεν αναφέρθηκε ιδιαιτέρως. Ναι, ναι, έχετε και πιέσεις, ποιος ξέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά το ελληνικό κοινό πάντα περίμενε από τους ξένους έστω κάποιες αποκαλύψεις, γιατί από την Ελλάδα. Εντάξει, λένε ότι πήγανε στο Ηράκλειο, δηλαδή όπως είχε δηλώσει στην εκπομπή αυτός που τα βρήκε, πήγανε τα αντικείμενα αυτά στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και από εκεί εξαφανίστηκαν. Κάποια ήταν εκεί, δεν ήθελαν να τους τα δείξουν, λέει ότι με είπανε τρελό. Εμείς τα δούμε στην εκπομπή αυτά, έτσι, όπως όλος ο κόσμος, σπήλες στον εξήγητο. Ο κύριος Μανώλης, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Τα ανέφερε αυτά on camera, έτσι, που έλεγε ότι είχε βρει πάρα πολλά πράγματα αρχαία. Τα οποία εξαφανίστηκαν σε μια νυχτή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι μπορεί να υπήρχε και τι έψαχνε και ο Φον Ντένικεν εκεί πέρα. Η μία θεωρία είναι αυτή, που λέει ότι υπάρχει μια τεχνολογία, όπως υπήρχε ο Τάλος στην Κρήτη, που αν το συνδυάσουμε και αυτό το αρχαίο ρομπότ που κάτι λένε ήταν διπτάμενο, και περιπολούσε, λέει, περιμετρικά την Κρήτη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτά τα μηχανήματα, αν μπορεί να δει και κάποιος το χάρτη ψάχνοντάς μας, είτε από σένα, έτσι, είτε από εμάς ομάδα Ορφέας, αν το πατήσει στο Google είτε στο Facebook, να δει το χάρτη, πάει περιμετρικά, σαν υπάρχει μια περιπολία ουσιαστικά. Αν το δει κάποιος πιλότος, θεωρώ ότι θα πει το εξής. Η πρώτη διαδρομή που βλέπουμε στο χάρτη, που πάει γύρω από την Κνωσό, έτσι, είναι σαν να περιπολεί ουσιαστικά. Mm-hmm. Πάει ακριβώς εκεί που ήταν οι σημαντικές πόλεις και τα σημαντικά ιερά των αρχαίων Μινωητών. Θα μπορούσε λοιπόν να περιφρουρεί, να είναι μια τεχνολογία που έχει μείνει, όπως το διάστημα έχει μείνει, η ίδια τεχνολογία, έτσι, που είχαν δηλώσει. Έτσι και ο Χρουστσόφ που το έχει δηλώσει ότι τα ελληνικά τελώνια περιπολούν το διάστημα και δεν μας αφήνουν να βγούμε εκτός γης. Μια αυτοματοποιημένη λοιπόν τεχνολογία. Και τον αρχαίο δορυφόρο που λένε, το μαύρο υπότι, που είναι 11.000 ετών, υποστηρίζουν κάποιοι, ότι βρισκόταν πάντα εκεί και παρακολουθούσε τη γη. Η πιστή του Δία που λένε πως ήταν 33.000. Οι 30.000 αθάνατοι του Δία. Οι αθάνατοι του Δία που περιπολούν τη γη, έτσι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για επτάμενα αντικείμενα που μπορεί να περιπολούν τη γη μια τεχνολογία τέτοια. Η επόμενη, για μένα, εναλλακτική που μένει είναι, όχι έναν εξωγήινη προφανώς, έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο τώρα, γιατί θα εκτεθώ. Περισσότερο από ό,τι λέω ότι υποστηρίζω για αρχαία τεχνολογία, γιατί βλέπουμε ότι το κύμα είναι αυξανόμενο των ανθρώπων που αρχίζει να πιστεύει περί αρχαίων εξωγήινων και όχι των εξωγήινων που έρχονται σήμερα με τα πολύχρωμα φωτάκια, που βλέπουμε ότι η τεχνολογία από το 40 έως σήμερα αναπτύσσεται των υπτάμενων δίσκων, εκεί που ήταν κάτι αντικείμενα τεράστια, έτσι, που ήταν ουσιαστικά, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα. Τώρα τα βλέπεις, κινούνται ακόμα πιο γρήγορα,
είναι πιο λεπτεπίλεπτα στο σχηματισμό τους, πιο αεροδυναμικά. Σαν να βλέπεις πάντως αεροσκάφη που εξελίσσονται. Ναι, μιλάμε για μια γήινη τεχνολογία. Έτσι, Δημήτρη, υπεραπόρητη τεχνολογία. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Το έχω πει και δημόσια στις εκπομπές, φιλοξενώντας και άλλους σημαντικούς ερευνητές του χώρου. Εμένα η προσωπική μου εκτίμηση, και κλείνω περισσότερο τόσα χρόνια που επιχειρώ να ψάξω για τα θέματα αυτά, ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με μια πανάρχια τεχνολογία, τη γνώση της οποίας έχουν οι υπερδυνάμεις. Μπαίνει μέσα και το θέμα των Ναζί, του Νότιου Πόλου, Χανεμπού, Βρίλ, όλα αυτά. Είναι μια τεχνολογία αντιβαρύτητας. Χανεμπού, Βρίλ, ακριβώς. Είναι μια τεχνολογία αντιβαρύτητας, η οποία ξαναβγαίνει στον πλανήτη. Τώρα, μπορεί να υπάρχει και το θέμα βέβαια των ενδογήνων, των επισκεπτών των ουράνιων. Μπορεί να υπάρχει και αυτό, δεν το αποκλείω, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό που συζητούμε για το θέμα αυτό πρέπει να έχει να κάνει μια γήινη κρυφή τεχνολογία. Εγώ δεν θεωρώ ότι η εξωγήινη, και είναι μια η ένσταση που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε το εξής, οι κατακριτές περί εξωγήινων. Δεν μπορεί οι εξωγήινοι να έρχονται με τα πολύχρωμα φωτάκια στον ουρανό από ένα μακρινό αστέρι, από ένα μακρινό αστερισμό, και να έρθουν εδώ πέρα να διανύσουν τόσα δισεκατομμύρια χιλιόμετρα για να έρθουν με τα πολύχρωμα φωτάκια να τρομάξουν ή να παγάγουν έναν άνθρωπο. Γιατί? Αν έχουν έρθει, που πιστεύω ότι έχουν έρθει στο απότατο παρελθόν και βοήθησαν στην ανάπτυξη του πλανήτη. Κάποιες φυλές ίσως τον υποδούλωσαν και κάποιες φυλές τον ευεργέτησαν, όπως ήταν η ΕΛ. Που εγώ ενστερνίζομαι αυτή τη θεωρία ότι δεν πρόκειται ούτε περί θεοτήτων, ούτε περί μυθευμάτων. Μιλάμε όλες οι μυθολογίες για όντα που ήρθαν από κάποιον αστερισμό μακρινό. Ακόμα και οι δικοί μας εισαγωγικά θεοί, οι ήρωες, ήρθαν από κάποιο μακρινό γαλαξία. Αλλά δεν ήρθαν μέσω αυτό που, εγώ το πιστεύω αυτό, έτσι. Κρατάω βέβαια και κρατάω και εντάξει κάτι πίσω, γιατί μπορεί αργότερα να αλλάξει αυτό. Σίγουρα, αλλά μέχρι τώρα, αυτά μελετώντας την μυθολογία, βλέπω ότι όλοι συμφωνούσαν ότι ήταν ένα αστρικό πόλεμο να έγινε κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν. Mm-hmm. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορείς να βλέπεις τώρα τους ανθρώπους της εκείνης εποχής να γράφουν αυτό που βλέπανε, ζωγραφίζουν αυτό που βλέπανε, να ζωγραφίζουν αστροναύτες, να ζωγραφίσουν υπτάμενα αντικείμενα, ακόμα και στην αναγέννηση, υπτάμενους δίσκους να πετάνε ακτίνες. Αλλά δεν μπορεί τώρα αυτοί να είναι οι εξωγήινοι που ήρθαν με τα πολύχρωμα φώτα και να κάνουν κύκλους πάνω από τον πλανήτη χωρίς να επικοινωνήσουν. Έχουν έρθει στο απότατο παρελθόν, πιθανότατα να βρίσκονται και κάτω από τη γη, μπορεί να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι εξωγήινοι. Έτσι. Να είμαστε εμείς οι ίδιοι εξωγήινοι. Να μας φύτεψαν στη γη. Να μην υπήρχε ο άνθρωπος. Όπως λένε η θεωρία των Ανουνάκη. Να πήρανε το DNA του πλανήτη και να δημιουργήσαν τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στην παρέμβαση που μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά όχι τώρα. Αυτή η τεχνολογία βρισκόταν εδώ πέρα χιλιάδες χρόνια, βρέθηκε από τις υπερδυνάμεις, για μένα ναι, και πρώτη τη βρήκανε οι Γερμανοί. Το πώς είναι άλλο θέμα. Κάποιοι λένε ότι και πριν το Β' Παγκόσμιο πήγαινε στην Ανταρκτική και βρήκανε πράγματα. Ή στην Υπερβορέα, ας πούμε, που την εντοπίσανε και βρέθηκαν, ας πούμε, να πάρουν αυτή την τεχνολογία πρώτη, γιατί η τεχνολογία πάρθηκε πρώτα από τους Ναζί και μετά από τη Ρωσία και την Αμερική. Ναι. Με την επιχείρηση Paperclip, που πήραν χιλιάδες οι Αμερικάνοι επιστήμονες και τους εντάξανε στο δυναμικό και ζούμε το σήμερα. Το σήμερα βασίζεται, δυστυχώς, λέω, εντάξει, ήταν κλιματίες πολέμου οι Ναζί, αλλά ο πολιτισμός μας, ο τεχνολογικός, βασίζεται πάνω στους τότε Γερμανούς, στα πειράματα που κάνανε, που ήταν φρικτά πειράματα, αλλά πέρα από τα πειράματα έγιναν και πολλές ανακαλύψεις, ανακάλυψαν τους πρώτους δίσκους. Mm-hmm. Ανακάλυψαν, ας πούμε,
οι Γερμανοί μηχανικοί την τεχνολογία των υπτάμενων δίσκων. Ποια είναι αυτή η τεχνολογία? Που έχεις ένα ποινίο, έτσι ουσιαστικά έχεις ένα ποινίο και, και μια πηγή ηλεκτρομαγνητισμού. Είναι ένας μηχανισμός ουσιαστικά ο οποίος μπορεί να κινηθεί πάνω, όπως αναφέραμε, στις γραμμές λέει, χρησιμοποιώντας, πολλαπλασιάζοντας αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό και μπορεί και κινείται σε αυτές τις γραμμές. Mm-hmm. Αυτή είναι και μια θεωρία που έχει διατυπωθεί και στο εξωτερικό αρκετά, έτσι. Όσο για τους Ναζί, αυτό ότι βρήκανε μια τεχνολογία υπογείως από μια άλλη φυλή. Εμείς βέβαια αυτό που λέμε είναι ότι το τίμημα για αυτή την τεχνολογία ήταν να θυσιαστούν πάρα πολλοί άνθρωποι από τους Ναζί, οπότε δεν μπορεί να έχει μια τεχνολογία η οποία απαιτεί να θυσιάζονται άνθρωποι, έτσι. Ναι. Αλλά σήμερα αυτό που κατέχουμε είναι όλα από τη χιτλερική Γερμανία τότε, αυτή η τεχνολογία. Γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, τότε η Ρωσία και η Αμερική έκαναν αγώνα για να πάρουν από τους επιστήμονες και το τι φτιάχνανε. Και πάνω στο Πενεμούντε ο Φον Μπράουν, έτσι, τι ανακάλυπτε εκεί μέσα. Η πρώτη δίσκη, αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό, έχουν το σήμα πάνω το Ναζί, έτσι, αυθεντικές φωτογραφίες, τα Χανεμπού όπως τα ονομάσανε, και τα είχαν φτιάξει με τα πρότυπα των αρχαίων Βιμάνας, όπως τα καταγράφονται μέσα στο Μαχαμπαράτα και Ραμαγιάννα, για τους αστρικούς πολέμους που λένε οι Ινδοί, τα αρχαία κείμενα. Σωστά. Οπότε πιστεύουμε ότι αυτό, υπάρχει μια τεχνολογία από παλιά, τη βρήκαν οι Ναζί, την αξιοποίησαν, και μετά την πήραν οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και αργότερα οι υπόλοιποι. Και γιατί λοιπόν οι δίσκοι άρχισαν να εμφανίζονται ξανά από το 1945 και μετά, πριν δεν υπήρχαν? Υπήρχαν. Αλλά αυτά που βλέπαμε τότε ήταν τα αυτόματα ρομπότ που πέσανε, καταστράφηκαν, τα ρίξανε, τα πολεμήσανε, ας πούμε. Όπως είχε πέσει τη δεκαετία του 40 το διαστημόπλοιο εκείνο εκεί στο Ρόσβελ, που έλεγε που είχε πάνω τη λέξη ελευθερία, που το είχαν βάσει και όλοι, ξέρω να το είδες. Ναι, το έχω δει, το έχω κάνει και εκπομπή βεβαίως, υπήρχε και η πλάκα ελευθερία. Είχε βρεθεί πλάκα ελευθερία, την εξαφανίσανε. Είχε ελληνικό όνομα πάνω. Κοίτα, γι' αυτά μου είχε πει πολλά ο αείμνηστος ο Πάλμος, μου είχε πει ότι έχει σχέση με τη βάση των Έψιλων στον Νότιο Πόλο, και ο Πάλμος επίσης μας είχε πει ότι είχε πέσει και στο Τζούτσουρα ένα τέτοιο αντικείμενο που είχε σχέση με την αρχαία τεχνολογία και την ομάδα Έψιλων. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είχε πει τότε ο αείμνηστος ο Πάλμος. Δημήτρη. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω καλά αυτό, απλά γι' αυτό στο λέω 100% ότι. Θέλω λίγο να μου ξαναπείς λίγα πράγματα για το τρέιλερ αυτό με το διαφημιστικό του νερού, το οποίο το έχεις σηκώσει και στο Facebook. Δεν το προσέξαμε πολύ, ναι. Είπαμε θα πούμε και δεν είπαμε τελικά. Είναι μια διαφήμιση, γιατί είπαμε για όλα εκτός από αυτό. Είναι μια διαφήμιση στον ψιλορίτη της Κρήτης, που δείχνει ένα κρητικό, να πίνει από το νερό του Ζαρού, ας πούμε, το μόνιμο νερό. Ουσιαστικά είναι διαφήμιση, έτσι, του νερού της εταιρείας, με διαφημιστική καμπάνια που έγινε στην τηλεόραση. Δείχνει αυτόν τον άνθρωπο να βλέπει ένα UFO να περνάει από πάνω του την ώρα που πίνει το νερό, μια σκιά πρώτα, και γυρνάει πάνω και βλέπει ένα τεράστιο UFO. Αυτό έγινε το 2014 το βιντεάκι, σαν διαφημιστική καμπάνια, έτσι, της εταιρείας του νερού. Το περίεργο είναι ότι μετά 3 χρόνια έγινε εμφάνιση. Και επειδή το βρήκα σε... Εγώ δεν το γνώριζα. Το βρήκα σε κάποια... Κάνοντας αναζήτηση, το βρήκα σε κάποια site. Και το τόνιζαν άνθρωποι από την Κρήτη ότι κοίτα να δεις, Ζαρός, πόσο προφητικό και καμιά φορά η συγχρονικότητα τι ρόλο μπορεί να παίζει. Ναι. Δηλαδή σύμπτωση ότι Ζαρός ήταν το νερό που έπινε, και εμφάνιση το Ζαρό είχε αργότερα μετά. Αυτή είναι η σύμπτωση, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, θες να με ρωτήσεις κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό που είπαμε? Εντάξει, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά που είπες, την αναδρομή που έκανες για να ζει η τεχνολογία αρχαία πολιτισμούς, είναι πολύ σημαντικά, σίγουρα. Για το Ζαρό υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σχετικά με το τι είδαν, τι έχουν πει οι κάτοικοι τώρα, των τελευταίων ημερών το θέμα δηλαδή? Λοιπόν, αν πάρουμε υπόψη
Το σχήμα, όπως το περιγράφουνε, εμένα δεν μου κάνει για κάτι το οποίο είναι για απόρριτη τεχνολογία, ας πούμε. Διότι αυτή η φωτιά, όπως λέει, που αναφέρει ότι υπήρχε σαν να έκαιγε μέσα σε γυάλινο κουτί, ας το πούμε έτσι, μου μοιάζει πολύ εξελιγμένο. Και οι αναφορές που έχουν γίνει και από το εξωτερικό, έχω ξαναδιαβάσει γι' αυτό, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια αναφορά έχει γίνει, αλλά λέει ότι αυτό το τύπο στα σκάφη εμφανίζονται σε αρχαία ιερά. Δηλαδή, έχει να κάνει με μια τεχνολογία πολύ πολύ πιο προηγμένη από αυτή που μπορούμε να κατανοήσουμε, ακόμη και οι υπερδυνάμεις οι δικές μας του πλανήτη Γήινες. Ναι. Ότι αυτά βγαίνουν μέσα από τα ηφαίστεια, ουσιαστικά, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά σκάφη, σκανάρουν τους ανθρώπους. Εμένα, και αυτό που μου κάνει και εντύπωση είναι ότι λέει ότι πέρασε από πάνω μου, κοντοστάθηκε από πάνω μου, αναφέρει. Σαν να πήγε να τον σκάναρε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Εγώ το λέω βάσει πάντα της αναφοράς, έτσι. Ναι. Λέω ότι στεκόταν από πάνω μου. Θυμίζει λίγο το διαφημιστικό. Ακριβώς. Σαν όπως στις ταινίες που σταματάει από πάνω και είτε σε παίρνει μέσα είτε σε σκανάρει με μια μπλε, με ένα μπλε φως, ας πούμε. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις στην Κρήτη, εμφανίσεις ως άτια, έχουν πει άνθρωποι ότι τους έχουν ακολουθήσει ακόμα και οι πτάμενοι δίσκοι. Έτσι. Mm-hmm. Συγκεκριμένα τώρα για το Ζαρό, λέει, στον ορίζοντα εκεί πάνω από τα βορίζια εμφανίστηκε κάτι στρογγυλό και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μου. Κάθισε να ρωνώ για λίγο ακριβώς από πάνω μου και σιγά σιγά υψωνόταν ώσπου χάθηκε. Δηλαδή ήρθε προς το μέρος του ανθρώπου, έτσι, έμεινε για λίγο εκεί, σκάναρε και άρχισε να παίρνει ύψος. Mm-hmm. Εμένα μου θυμίζει αυτή η περιγραφή και τότε μπόρεσε να το δει πάρα πολύ κοντά. Λέει, φαινόταν σαν μια φλόγα μέσα του και στα πλάγια και από πάνω είχε σαν γυάλινο κάλυμα. Ναι. Δεν μοιάζει με τον τυπικό δίσκο, έτσι. Είναι πολύ περίεργα όλα αυτά. Ήταν μια μορφή τεχνολογία που δεν τον αντιλήφθηκε ως στόχο. Είναι πολύ περίεργα όλα αυτά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ναι. δεν τα ψάχνουν στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν υπάρχει όντως ο συσχετισμός με το μινωικό πολιτισμό, αυτά δεν θα έπρεπε να τα αξιοποιεί το κράτος, να το κάνει θέρετρο εκεί για τους ξένους. Τι να πω, δείτε, πολύ υπάρχει λίγο μακριά, Βασίλη. Εδώ λέμε ότι ξεκινά ο πολιτισμός ελληνικός το 1600 π.Χ. Είναι δυνατόν να παραδεχθούν και τέτοια. Δηλαδή. Την πυραμίδα της Θήβας δεν τη ρίξανε πόσους τόνους χαλίκι ή πάνω για να μην... που λένε ότι εκεί πέρα βρίσκεται πύλη και τα λοιπά. Γι' αυτό ο Αλέξανδρος είχε πάει και... Ναι, γι' αυτό ισοπαίδωσε τη Θήβα, λένε. Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια, άλλα πιο τρελά, άλλα πιο λογικά. Αλλά γιατί να καλύψουν την πυραμίδα. Εδώ σου λέω το πιο μικρό. Λες να παραδεχτούν για μια τεχνολογία που είναι 7.000, 10.000 χρόνων. Εδώ δεν λένε τα απλά. Τα απλά δεν θα πούνε. Θα πούνε αυτό. Και οι εκπομπές αυτές, επειδή τις παρακολουθούσε το Πανελλήνιο, οι άνθρωποι εκεί πέρα, στο Τζούτσουρα της Κρήτης, δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις, έτσι, αυτού του βουσκού που λένε ότι τα έχει ανακάλυψει το 1961, οι ανακάλυψεις που έγιναν, έτσι. Και ο Φον Ντένικεν, για να πήγε εκεί, πάνε να πει ότι κάτι ήξερε από ξένη κύκλη του εξωτερικού. Και λένε ότι πάρα πολύ και ξένες υπηρεσίες και βλέπουν, εντάξει δεν ξέρω τι ξένες υπηρεσίες, βλέπουν περίεργους τύπους, ξένους, να αλωνίζανε και να αλωνίζουν και να αλωνίζανε κυρίως παλαιότερα τις περιοχές αυτές. Οπότε ό,τι υπάρχει το έχουν πάρει τώρα. Ναι. Αν είναι να βρούμε κάτι, θα πρέπει να γίνει δηλαδή έρευνα, πρέπει να είναι πολύ διεξοδική πλέον για να συμβεί.
Δεν υπάρχουν και πόροι πλέον. Τότε υπήρχαν και οι πόροι, χρηματικοί πόροι, οικονομικοί, που τώρα δεν υπάρχουν πόροι. Πλέον ιδιωτική πρωτοβουλία είναι. Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν αφήνει κανείς να συμβούν να κάνουν τέτοιες έρευνες. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν. Και πάρα πολλοί ερευνητές το έχουν δηλώσει. Έχουν σφράξει τα σπήλαια. Εν τω μεταξύ, στον Τζούτσουρα και οι Γερμανοί που αναφερθήκαμε είχαν, μέναν εκεί πέρα, είχαν το. Είχαν αποθήκη εκεί πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Με πυρομαχικών που ανατινάχτηκε, την ανατινάξανε πριν φύγουνε. Γιατί να κάνουν τη βάση τους εκεί πέρα και τι ανακαλύψανε οι Γερμανοί εκεί πέρα. Ναι. Τι ψάχνανε οι Γερμανοί. Και στο σπήλαιο της Βουλιαγμένης επίσης ψάχνανε. Αυτά και κάποιος θα ψάχνανε. Ενώσει κάποιος τις κουκίδες, αν τις ενώσει κάποιες κουκίδες, Ανταρκτική, Υπερβορία, αρχαία τεχνολογία, τον Τάλο, έτσι, για τον Δέδαλο και τον Ίκαρο, έτσι. Μιλάει για μια τεχνολογία πολύ παλαιά. Mm-hmm. Όλα αυτά. Δηλαδή για μένα αυτός, κάποιος που θέλει να ψάξει τι είναι αυτή η τεχνολογία, θα πρέπει να ψάξει στο παρελθόν, όχι στο σήμερα. Γιατί οι σημερινές υπερδυνάμεις ψάχνανε και ψάχνουν ανιωδώς αυτή τη τεχνολογία για μένα. Και οπότε χρησιμοποιούν αυτό το γεωμαγνητικό πλέγμα της γης για να γλιστράνε πάνω ουσιαστικά τα σκάφη τους. Χρησιμοποιούν μια μορφή ελεύθερης ενέργειας. Την ίδια ενέργεια που λέμε για το Σύριο, έτσι. Πώς την χρησιμοποιούσαν. Γιατί και οι πυραμίδες ήταν χτισμένες πάνω στις γραμμές, λέει. Mm-hmm. Και μαζί με την ενέργεια των υπερχορδών φορτίζανε στο μέγιστο όλα αυτά τις γραμμές, τα σημεία αυτά και μπορούσαν να δημιουργούν φαινόμενα. Ακόμα και να ανοίγουν πύλες με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Για μένα οι εξωγήινοι, εισαγωγικά, έχουν έρθει εδώ πέρα με πύλες. Δεν ήρθαν ούτε πετώντας, που θέλουν πάρα πολλά, έτσι, εκατοντάδες χρόνια για να έρθουν από ένα πολύ μακρινό άστρο εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Το πιο πιθανό είναι να έχουν έρθει μέσω κάποιας αστρικής πύλης. Όπως αναφέρουν και οι ξένοι ερευνητές, οι πύλες που ανακαλύπτουμε, δηλαδή όπως το Άντεν που λένε, πιθανολογείται ότι είναι μια πολύ αρχαία πύλη που υπήρχε εκεί πέρα. Γι' αυτό και έχουν μόνιμο στόλο πάρα πολλές δυνάμεις, περιμένουν κάτι να βγει από εκεί, ποιος ξέρει. Πάντως πύλες εντοπίζονται σε όλο τον πλανήτη και τις κλείνουν μάλιστα. Μια πύλη που δεν είναι ακριβώς πύλη για UFO και τέτοια πράγματα, είναι μια πύλη που βγαίνει από που έχει σχέση με το εσωτερικό της γης, για μένα. Ναι. Και αυτές κλείνουν τις πύλες. Οπότε βλέπουμε τον υπόγειο πολιτισμό, αν λέμε ότι εξωγήινοι ήρθαν από το παρελθόν, με τους κατακλυσμούς μείνανε υπογείως. Έτσι. Να κάνουμε αυτό συνειδημό. Προσπαθώντας οι υπερδυνάμεις να προσεγγίσουν αυτούς, πρώτα το κατάφεραν οι Γερμανοί. Και πήραν αυτή τη τεχνολογία. Μάλιστα. Άρα έχουμε να κάνουμε και εδώ με ενδογήινους, οι οποίοι ενδογήινοι ήρθαν από κάποιο μακρινό αστέρι στο απότατο παρελθόν. Είναι εξωγήινοι που γίνανε ενδογήινοι ουσιαστικά. Ωραία, λοιπόν. Επόμενη εκπομπή μαζί σου. Η θεωρία γενικά και της σκύλης γης και τον Άπια, πώς το πήραν οι Ναζί τεχνολογία, που είσαι κάνει και πολλές εκπομπές. Mm-hmm. Σαν επίλογο αυτό. Επόμενη εκπομπή τότε μαζί σου πάλι για τον κόλπο του Άντεν. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, να διευκρινίσουμε κάποια θέματα, γιατί έχει πάρει και εκτάσει αρκετή το θέμα αυτό. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποιες πτυχές και προοπτικές του ζητήματος, πιο επιστημονικές. Μιλάμε τώρα και μου έστειλε φωτογραφίες αυτός ο άνθρωπος από την Κρήτη, από την περιοχή που εμφανίστηκαν τα αντικείμενα τώρα. 14 φωτογραφίες στο Facebook μου έστειλε. Έχουμε τα αντικείμενα σε φωτογραφία. Αυτό να δω. Μου στέλνει το σημείο που έγινε η εμφάνιση. Είναι ένα βουνό. Τα βορίδια λέει είναι βορειοδυτικά. Μάλλον. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Απλώς φαίνεται το σημείο, το βουνό. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρόκειται για μεγαλύτερο λόφο. Ναι, μου λέει είναι ο λόφος. Το κινητό πρόχειρο θα το είχαν φωτογραφίσει λογικά. Είναι ο λόφος, μου λέει, στο Ζαρό. Στο Ζάρο, Ζαρό. Στο Ζαρό, λόφος. Που εμφανίστηκαν τα αντικείμενα.
Τα αντικείμενα. Ξέρετε τώρα είναι 14 φωτογραφίες. Τα αντικείμενα, το αντικείμενο. Το αντικείμενο. Ένα, νομίζω. Το αντικείμενο καλύτερα. Κάτσε να του απαντήσω τώρα αν έχει κάποια φωτογραφία με το αντικείμενο. Ναι. Πάντως η περιγραφή των κατοίκων λέει μετά χάθηκε πίσω από τα σύννεφα πάνω από τα βορίδια και το έχασα. Ναι. Αναφέρει δηλαδή αυτό λέξη. Λοιπόν Δημήτρη, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Θα δω τι εξελίξεις θα έχουμε με το θέμα αυτό με το Ζαρό, θα επικοινωνήσουμε και θα κάνουμε την εκπομπή για τον κόλπο του Άντεν. Ωραία, τέλεια. Θα μπορούμε να το συνδυάσουμε. Από Δευτέρα, δηλαδή, αν έχεις χρόνο, το κάνουμε. Ωραία, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα τα πούμε, έτσι. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια.